Εμείς είμαστε εδώ από εχθές το βράδυ, το απόγευμα βασικά από τις 7 η ώρα. Γύρω στα 150 άτομα. Είμαστε αγρότες από όλο το νομό Ηρακλείου. Έχουμε φτιάξει ένα συντονιστικό για να μπορούμε να συντονίζουμε την κατάσταση, του οποίου είμαι μέλος και εγώ και κάποια άλλα άτομα. Και έχουμε κλείσει την εφορία επαόριστον για την ώρα. Έχουμε μάθει ότι οι υπόλοιποι συναδέλφοι μας από την υπόλοιπη Ελλάδα θα κατέβουν στην Αθήνα την Παρασκευή. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε ακόμα απόφαση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, λόγω απόστασης θέλουμε και κάποιες μέρες να προετοιμαστούμε και δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Και προς το παρόν, η κύρια μας, το κύριο μας μέλημα είναι ότι θα κλείσουμε την εφορία όριστο για την ώρα. Η δράση σας πάντως ποικίλει ξεκινώντας από την προηγούμενη Πέμπτη, δηλαδή και σε κομβικά σημεία στους δρόμους σας είδαμε, αποκλείοντας εθνικές οδούς, και στις δεξαμενές καυσίμων σας είδαμε, αλλά κάθε φορά πάτε και κάπου αλλού, κύριε Τσατσάκη, και φαίνεται ότι έτσι θα συνεχίσετε κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Τους προειδοποιούμε απλά ότι ξέρουμε όλα τα νευραλγικά σημεία του κράτους. Γι' αυτό μας βλέπετε και μετακινούμαστε από εδώ και από εκεί. Θα δούνε ότι ξέρουμε πού πονάνε, να μπορούμε να τους χτυπήσουμε εκεί που πονάνε. Όπως μας χτυπάνε αυτοί, έτσι θα τους χτυπήσουμε και εμείς. Όπως δεν σέβονται το φωνή που βγάζουμε, έτσι θα τους χτυπήσουμε και εμείς. Λέτε λοιπόν ότι επαόριστον θα προχωρήσετε σε αυτή την κινητοποίηση, στην εφορία Ηρακλείου. Αυτή είναι η απόφασή σας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και στους άλλους νομούς της Κρήτης και άλλες περιοχές της χώρας κινούνται έτσι οι συνάδελφοί σας αγρότες, από τον Άγιο και την Ιερά Πέτρα μέχρι το Ρέθυμνο και τα Χανιά, εκτός από τους κόμβους, όπως επίσης πηγαίνουν και μπροστά σε τραπεζικά καταστήματα. Και η μεγάλη κάθοδος, η απόβαση, η τριήμερη στην πλατεία Συντάγματος την Παρασκευή που μας έρχεται. Ξέρετε, από την άλλη υπάρχουν και αιχμές, και δεν ξέρω αν είδατε εκείνη την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εξαιτίας όλων αυτών των κινητοποιήσεων, εξαιτίας των δικών σας αποφάσεων των αγροτών στο σύνολό σας σε όλη την Ελλάδα, στην οποία κάνει λόγο αυτή η ανακοίνωση για αντιπολιτικά, αντιδημοκρατικά φαινόμενα, καταδικαστέα από όλους. Είναι αναγκαίο να απομονωθούν οι ακραίες φωνές και να επικρατήσει ο διάλογος. Εσείς αρνείστε το διάλογο. Επισημαίνει επίσης ότι δεν εξυπηρετούν ούτε τα αιτήματα των αγροτών, ούτε καμιάς άλλης κοινωνικής κατηγορίας τέτοιου είδους κινήσεις. Γιατί δεν προσέρχεστε σε αυτό το διάλογο? Τι τους απαντάτε, κύριε Τσατσάκη? Γιατί δεν προσερχόμαστε στο διάλογο? Σε ποιο διάλογο να προσέλθουμε? Να συζητήσουμε επί των μέτρων αυτών? Πρώτα θα τα πάρουν όλα πίσω, να θέσουμε τη βάση εμείς για να μπορέσουμε να συζητήσουμε από την αρχή όλο το σύστημα. Εξυγίαση του ΕΛΓΑ. Εξυγίαση του ΕΛΓΑ, το φορολογικό, το ασφαλιστικό. Είναι δυνατόν να βγάζουμε 10.000 ευρώ, ας πούμε, καθαρό εισόδημα και να μας παίρνει τα 7.600 το 2019, αν θέλουν να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα? Είναι δυνατόν? Μπορούν αυτοί να έρθουν να πάρουν τις δουλειές μας, να πάρουν εμείς τις δικές τους? Γιατί δεν καταργούν να μειώσουν τη βουλευτική τους αποζημίωση, να μειώσουν το βουλευτικό κόστος μισθό, να φύγουν τα μάξια που τους πηγαίνουν και τους υπηρετούν πάνω κάτω και τα πληρώνουμε εμείς, να καταργήσουν αυτοί τα μάξια τους, να τα πληρώνουν από τη ζέπη τους. Κυρία Βουζεράκη, συγγνώμη, η Ελλάδα έχει δύο βιομηχανίες. Έχει η Ελλάδα. Η μία είναι ο τουρισμός και η άλλη είναι ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τομέας. Άμα τα ισοπεδώσουν όλα, δεν θα παράγει η Ελλάδα τίποτα. Αυτό θέλουν, να μην παράγουμε τίποτα. Πιστεύετε, κύριε Τσατσάκη, ότι πίσω από αυτή την πολιτική που ακολουθείτε αυτή την ώρα είναι ο πανικός, είναι το στρίμωγμα στο οποίο μέσα έχουμε μπει, είναι ενδεχόμενα έλλειψη διάθεσης ή σκοπιμότητα να καταστρέψουν δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας, όπως εσείς χαρακτηριστικά λέτε? Τι απ' όλα κυριαρχεί? Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να μπω στο μυαλό τους μέσα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι σκέφτονται και γιατί τα κάνουν αυτά που κάνουν, αλλά δυστυχώς δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν μπορώ να απαντήσω υποθετικά.
Μάλιστα. Λοιπόν, είσαστε 150 άτομα από όλο τον ομό στην εφορία. Και καλούμε όλο τον κόσμο, είτε είναι δημόσιοι υπαλλήλοι, αστυνομικοί, εργάτες, οποιοδήποτε είναι, γιατί όλοι πάμε για το συμφέρον όλων. Αν δεν έχουμε εμείς, δεν θα έχουν ούτε αυτοί, αν δεν έχουν αυτοί, δεν έχουμε ούτε εμείς. Έτσι, το χρήμα κάνει τον κύκλο του.